τρία θέματα. Η έκθεση της έργους αναμόρφωσης προορισμού τρίμου άγγλου του Δημοτικού έτους 2019. Το δεύτερο θέμα, η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του έτους 2020 και η αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών. Το πρώτο θέμα θεωρείται κατ' επίγον διότι η αναμόρφωση αναφέρεται σε πολιτιστικά πράγματα που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες. Κρίνει το σώμα ότι το πρώτο θέμα είναι κατ' επίγον μια συμβουλή. Το σώμα κρίνει ομόφωνα το θέμα κατ' επίγον. Το δεύτερο θέμα είναι η κατάσταση του προγράμματος του έτους 2020. Θεωρείται κατ' επίγον προκειμένου να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την ψήφιση του προγραμματισμού του 2020 για το του έτους. Θεωρεί το θέμα το σώμα ότι το θέμα είναι κατ' επίγον, θεωρεί ομόφωνα. Το τρίτο θέμα, η αναπροσαρμογή είναι δημοτικό καιρό για τον ίδιο λόγο. Είναι καταρχήν που είναι καταρχήν από τους παρόντες. Ομόφωνα. Λοιπόν, να πούμε ότι οι παρόντες είναι ο Βουδάρης Νικόλαος, ο Γιάννης Δημήτριος, ο Πάρας Ελευθέρος και ο Φάκης Νικόλαος, ο Πακέρας Ιωάννας, ο Κυριακός Δημήτριος, ο Παπαϊκός Γεώργιος, Τσαούσης Πυρίου, ο Φυσικός Αναστασία, Μαμάια Δομήτρια Εκατερίνη, Αντώνιο Βλου Αντώνιος, Σωμάς Γεώργιος και Μαμάια Αναστασία. Και από τους Προέδρους του Τουρκών Κοινοτήτων πήρε εδώ ο Πρόεδρος του Λαμύρου Αναστοτέλης Αστράς και ο Πρόεδρος της Μεσαριάς Κωνσταντίνος Αλιγαρά, λοιπόν, διαπιστώθηκε από αυτή πρώτη πριν του Κρήτου του Σουπεριών. Το θέμα λοιπόν, το θέμα του σώμα θεωρεί τα θέματα κατεπίγοντα και προχωράμε στη συζήτηση των συστημάτων της ημερήσιας διάθεσης. Λοιπόν, πρώτο θέμα έγκριση έβδομης αναμόρφωσης προπολογισμού Δήμου Άνδρου προηγούμενου έτους 2019. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση, είναι εδώ η αρμόδια της Διευθυντής Πολιτικής Υπηρεσίας. Αν θέλετε ερωτήσεις, πριν δώσω το λόγο για ερωτήσεις, να πω ότι έχουμε στο mail μια ανακοίνωση, ένα έγγραφο του κ. Σουσούδη, που έχει παρατηρήσει τις αναμόρφωσεις του Δήμου Άνδρου του Δεκεμβρίου 2019. Καταρχήν θέλουμε να κάνουμε όπως είπε η θέση μας, σαν επικεφαλής του συνδυασμού, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στο να μειωθεί η ΣΑΤΑ από τους πιλότες. Επιπλέον θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάλυση για τον τρόπο που προκύπτει το ποσό των 71.704,41 ευρώ βάσει του ποσοστού 12% που αναφέρεστε. Ποσό το οποίο αντιστοιχεί κατά τον γνώμη μας στην αυθαίρετη του μείωση του ποσού της ΣΑΤΑ εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου Άνδρου από τους πιλότες του Δήμου Άνδρου. Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε αρνητικά στο θέμα της αναμόρφωσης, με εκτίμηση για το συνδυασμό άνδρος νέοι ορίζοντος, ο επικεφαλής της μείωσης αντιπολίτευσης Θεοδόσης Σουσούδης. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τον αναμόρφωση του ορίζοντος. Ναι, τοποθετούμαστε και εμείς αρνητικά για την αναμόρφωση την έχουμε του ορίζοντος, για τους λόγους ότι δεν συμφωνούμε με την αναμόρφωση των ποσών από τα ποσά της ΣΑΠΑ των τοπικών χωριών. Οπότε στην ψήφιση θα δεχτούμε με αυτόν τον τρόπο αρνητικά. Επειδή είναι σημαντικό να πούμε και τις υπηρεσίες και να λέμε για ποιο λόγο το κάνουμε, ξαφνικά δεν γίνανε οι κακοί που θέλουμε να πάρουμε, θα επαναλάβω την υποτιθέμενη σάδα των χωριών, γιατί υπάρχει η ηθική διανομή και καλά υπάρχει σε σχέση με τον πληθυσμό. Η σάδα είναι σε αυτό το νησιού. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τέλος του χρόνου, στο νόμο μας δίνει το δικαίωμα το 12% της αδιάθετης ΣΑΤΑ να πάει για υποχρεώσεις του Δήμου και είμαστε μπροστά στο διέξοδο από δικαστικές αποφάσεις που έχουν έρθει από προηγούμενα χρόνια να πρέπει να μπούμε στη διαδικασία με κάποιο τρόπο να πούμε θέματα να τα πληρώσουμε για να μην το κάνει ο Δήμος. Άρα το να πούμε στη λογική ότι είμαστε οι κακοί που τα παίρνουν τα χωριά και οι καλοί που εσείς το υπερασπίζετε δεν έχει λογική. Γιατί ουσιαστικά είμαστε ένα διέξοδο από παρελθόντα έτη υποχρεώσεων που πρέπει να καλύψουμε και έχουμε υποχρέωση ο Δήμος να συνεχίσει να δουλεύει. Αυτή είναι η λογική που πήραμε αυτή την απόφαση και από κάποιο άλλο θέμα να δουλεύουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Έχει βγει ήδη όμως και ένα νόμο, νομίζω, για τις δικαστικές αποφάσεις που μπορεί να επιχορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αν αυτό συμβεί, έχουμε την εγώ δίνω τη δέσμευση στο Συμβούλιο ότι θα επιστραφεί η ΣΑΤΑ. Εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται.
Εγώ να συμφωνήσω, ας πούμε, για τις δικαστικές δαπάνες που λέτε, κύριε Δήμαρχε, που προφανώς είναι αναγκαστικές και πρέπει να εκτελεστούν, είναι μια υποχρέωση του Δήμου. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη ΣΑΤΑ, μπορώ να πω και αργότερα κάτι για το τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ θυμάμαι ότι στο τελευταίο συμβούλιο που ήταν εδώ Τετάρτη, είχαν εκφραστεί κάποιες ενστάσεις, κάποιοι ενδιασμοί από τους πρόεδρους των δημοτήτων. Να το καταλάβω και αυτό που λέτε για την αδιάθετο ποσοστό, ότι προφανώς πρέπει να απορροφηθεί, είναι λογικό. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι εξή. Θεωρείτε εύλογο το διάστημα, για να καταλάβω και εγώ καλύτερα, είναι εύλογο το διάστημα, δηλαδή μπορεί όντως να απορροφηθεί? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα ποσό, ένας κωδικός που είναι 70-91 χιλιάρικα που είναι αυτό για το επισκοπείο. Νομίζω είναι και άλλο ένα ποσό 11.000 για το μπατσί. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω διαδικαστικά λίγο να με βοηθήσετε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία από την αποκεντρωμένη διοίκηση και για να εκτελεστεί ένα έγκαλμα πρέπει να έχει δοθεί μια ανάθεση, πρέπει να έχει κοπεί ένα τιμολόγιο. Αυτό λίγο, να μου πείτε λίγο αν είναι έγκλημα το διάστημα, για να το καταλάβουν καλύτερα. Να μας ρωτήσει τις απορρόφειες. Εμείς δεν θα συμβασιοποιήσουμε, αλλά πρέπει να προκύψουν αυτοί οι κωδικοί okay. για να τα παρουσιάσουμε σαν συνεχιζόμενη υποχρεώση στον καινούργιο προπολογισμό. Ωραία. Δεν θα πληρωθούν δηλαδή. Δεν πρόκειται, όχι, δεν πρόκειται. Ωραία. Άρα απλά το γράφουμε στην πίστη του κωδικού. Ναι, ναι, ναι. Και περιμένουμε την εκτέλεση μέσω σύμβαση ή κάποιο τιμολογίο αργότερα. Ναι. Ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή στο αφημί του έχει προκύψει μια υποχρέωση από τη φορολογία εισοδήματος, η οποία έρχεται. Να μην το τώρα πω. Δίνεται από τις παραλίες και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Αλλά πέραν του ότι το χειρότερο από όλα είναι μια υποχρέωση από τις οφειλές της αναπτυξιακής που έρχονται από το παρελθόν, της τάξης των 48.000. Και ήρθε στα χέρια μου έγγραφο από τη ΦΑΕ Αθηνών, που γράφει ότι θα προβλήμα στη λήψη αναγκαστικών μέτρων, που σημαίνει ότι έπρεπε άμεσα να εξασφαλίσουμε ένα ποσό για να μπορέσουμε να κάνουμε ρύθμιση. Δηλαδή, θα συνδεσμεύονταν οι λογαριασμοί του Δήμου. Ήταν κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό αλλιώς... Συγγνώμη, αυτό αναφέρεται στην εισήγηση εδώ. Στην εισήγηση. Μα γι' αυτό μάλιστατε, όταν λέτε υποχρεωτικές δαπάνες, οι υποχρεωτικές δαπάνες είναι συγκεκριμένες, βάσει νόμου. Τι μας λέει, υποχρεωτική δαπάνη είναι οι δικαστικές αποφάσεις. Είναι υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλιστικούς φορείς. Είναι η μισθοδοσία προσωπικού. Είναι συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Όλα αυτά είναι. Πρόεδρε, να κάνω λίγο μια. Υπάρχει το. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει το έγγραφο του επικεφαλής του Σουσουδή. Ναι, και ευχαριστώ. Απλά δεν διαφωνώ σε αυτό που κατά βάση αυτό που αναφέρει ο κ. Δήμαρχος. Σαφώς και θα πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές που προκύπτουν έτσι αυτά. Θα θέλαμε στις εισηγήσεις αυτά που μας είπε τώρα η προϊσταμένη να υπάρχει μέσα αφού έχει προκύψει αυτό. Αλλιώς πόσο δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο εκτακτό. Αυτό το ένα είναι αυτό και το άλλο. Δεν υπάρχουν και διευκρινήσεις όσον αφορά. Συγκεκριμένα για τη ΣΑΤΑ που αναφερθήκαμε, με βάση πώς γίνεται η επιλογή και από τις κοινότητες. Είπε ο κύριος ο Σπύρος εδώ ότι υπήρχαν στην προηγούμενη Δημοτικό Συμβουλίο πρόεδροι οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με αυτό. Και είδαμε ότι φεύγουν κάποια χρήματα από κάποιες κοινότητες που ήδη γίνονται έργα. Μάλλον φεύγουν χρήματα από κοινότητες που δεν γίνονται έργα, ενώ παραμένουν σε κοινότητες που αυτές τις στιγμές εκτελούνται έργα. Εκεί θα μπορούσε να υπήρχε μια καλύτερη ισορροπία. Έτσι, είτε πράγματα. Δεν μπορεί να. Κάτι που έχει δεσμευτεί, σαν δεν μπορεί να το πάρει. Από τα δέσματα που σου έχει δεσμευτεί. Από τα δέσματα, ναι. Από τα δέσματα. Δεν φαίνεται και στην εισήγηση. Ναι, ποιε κοινότητε είναι τώρα. Πόσο είναι το αδέσμευτο ποσό. Δεν έχει γίνει καμία ούτε το πρώτο βήμα. Όταν λέμε αδέσμευτο, προκειμένου να γίνει μια ανάθεση, ένα έργο, μια προμήθεια, υπάρχουν τέσσερα βήματα υποχρεωτικά. Το πρώτο είναι που παρουσιάζεται η ανάγκη, που προκύπτει η ανάγκη. Εκεί λοιπόν έρχεται ο αιρετός και λέει θέλω να γίνει αυτό. Η υπηρεσία οικονομική έρχεται και δεσμεύει, αφού ανέβει το πρωτογενές, και δεσμεύει το ποσό αυτό. Αν στη συνέχεια δεν μας φέρει ποιος θα είναι αυτός ή να έρθει να την παρακολουθήσει, να δει τι θέλει να κάνει,
τι γίνεται το επόμενο βήμα. Εγώ όμως παρόλα αυτά, σε αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνω να, για να διευκολυνθούμε οικονομικά, δεν έχω συμπεριλάβει ούτε και τέτοια. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι στην ουσία λεφτά τα οποία υπάρχουν σε ένα τσουβάλι και κάθονται. Για να μην δει, γιατί από τη χρονική στιγμή που εισηγούμε κάτι, μέχρι τη χρονική στιγμή που θα έρθει να κλείσει το έτος, ενδεχομένως να προορτήσουν κάποιες ανάγκες κτλ. Εκεί λοιπόν, όταν είναι δεσμευμένο, δεν το πειράζω. Δεν το πειράζει η υπηρεσία, γιατί φοβούμαστε ότι κάποια εξέλιξη. Εδώ, ξέρω αν καταλάβατε. Δηλαδή στην ουσία αυτά τα χρήματα είναι σε ένα τσουβάλι έτσι. Στο τσουβάλι της τσάντα τα οποία δεν έχουν καθόλου. Πάμε, αστράς. Τίποτα δεν έχουμε. Συζητάμε και δεν ξέρω τι θα πάμε. Στέλνει, βγάλε και σηκώ. Το πρώτο που κορδίσω. Βγάλε και σηκώ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι σωστά υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές. Πλην όμως, τα διάθετα που λέει η κυρία προϊσταμένη, μπορεί να μην φταίνε οι κοινότητες. Δεν φταίνε οι κοινότητες. Υπάρχουν έργα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Και εμείς δεν τα ξέραμε. Μας ενημερώσατε ότι θα πάρετε και από ποια ποσά. Άμα είναι και δεν έχουν πληρωθεί, πάνε από ό,τι έχουν τιμολογηθεί. Άρα είναι ζωμένοι. Παρεμπιπτόντως, σας έχω στείλει ένα έγγραφο και ζητάω κάποιους κωδικούς να μου πείτε τους τίτλους και τα ποσά που υπάρχουν. Αυτό. Είναι να πάνω στο γραφείο και δεν είχατε να το πάρετε, συγγνώμη. Εντάξει. Πάμε, παρακαλώ. Στην οικονομική είχαμε διευκρινίσει που θα τα πάρουμε αυτά. Νομίζω στην οικονομική θα είχαμε συζητήσει πού και τι. Σε συνέχεια τη παρέμβαση του κύριου Αστρά, δηλαδή θεωρείτε ότι κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή αυτό που μας ξέχασε ο Δήμαρχος, ότι ένα κομμάτι σάτα και βάσει μόνο το 12% δεν έχει απορροφηθεί, πρέπει να πάει αλλού. Λέτε ότι αυτό δεν είναι. Όχι, πρέπει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί, οκ. Okay. Άρα λέτε ότι αυτά τα διάθετα ποσά στους κωδικούς πίστες των κοινοτήτων δεν είναι δεν φταίνει κοινότητες για τη μία απορρόφηση αυτών των ποσών. Υπάρχει άλλου είδους διοικητική ολιγορία. Βεβαίως. Να απαντήσω εγώ. Πάντως εσύ. Μπορώ να απαντήσω και εγώ σε αυτό. Όχι διοικητική. Δεν ξέρω. Είναι απόρρια και της λειτουργίας των υπηρεσιών και της γραφειοκρατίας. Για να σου το κάνω λίγο πιο εντυπωσιακό, η μεταφερόμενη σάτα από προηγούμενα χρόνια είναι πάνω από 500.000 ευρώ. Άρα δείχνει ότι η διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει. Προηγούμενα πόσα δηλαδή. Απλώς το ποσό αυτό δείχνει ότι η διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει είναι μια διαδικασία που μάλλον δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τους Προέδρους και λέτε και τις αντιδράσεις που πιθανόν να αναφέρεσαι στον κύριο Πέτρο. Έτσι, από τις ταινιές. Ακόμα και αυτό που έχει έρθει για τεχνικό πρόγραμμα, είχαμε καλέσει πάλι την προηγούμενη εβδομάδα τους Προέδρους εδώ και κάναμε μια συζήτηση. Η λογική λοιπόν είναι από το να έχουμε μικρά-μικρά εργάκια που αυξάνονται τη γραφειοκρατία και την αναποτελεσματικότητα, γιατί δεν βρίσκονται και πολλά εργολάβια που να τα εκτελέσουν. Και υπάρχει και η ποιοτική διαφορά ότι όταν είναι ένα έργο κάτω από 7.200 δεν μπαίνει καν στη λογική, δεν υποχρεούται η επίβλεψη στην τεχνική υπηρεσία. Άρα είναι λίγο προχειροδουλειά ή πασπάλισμα, είπαμε να συγκεντρώνουμε τα έργα συνολικά αναδημοτική ενότητα ή αναπεριοχή δημοτικής ενότητας και να κάνουμε 2, 3 ή 4 πρόχειρους διαγωνισμούς που θα μας οδηγήσουν και σε καλύτερες εκπτώσεις, στη σίγουρη επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας και στην πιο αποτελεσματική, γιατί ένας εργολάβος που θα έχει ένα έργο γύρω στα 60-70 χιλιάρικα θα είναι πιο εφικτό να ασχοληθεί και να το κάνει το έργο. Θεωρούμε η πρώτη προσέγγιση, δεν ξέρω αν δικαιωθούμε, το κρίνουμε στο τέλος της χρονιάς, ότι είναι μια λογική που θα βοηθήσει να απορροφηθεί η ΣΑΤΑ, που σημαίνει ότι θα γίνουν 5 έργα που χρειάζονται στα χωριά. Δηλαδή, πολλές φορές ζήσαμε προέδρους να θέλουν, να παλεύουν, αλλά να μην γίνεται το έργο. Γιατί, ας πούμε, χαρακτηριστικά να σας πω, η ΣΑΤΑ του Ιταλίου είναι 2.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, δεν θα πάει εύκολα ένα εργολάβο να κάνει ένα έργο αξίας 2.000 ευρώ στο Βιτάλι. Αν το εντάξει σε μια ομάδα έργων μέσα από ένα πρόχειρο διαγωνισμό, εγώ αν δούμε ότι περπατήσει αυτό το πράγμα, του χρόνου θα πάμε σε ένα διαγωνισμό κανονικό, ούτε καν πρόχειρο. Για να μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Μπορεί να χάνουμε το πλεονέκτημα της μικροπολιτικής, ότι εγώ θα είχα το πλεονέκτημα να κάνω ένα θέσιμο μέχρι 7.200 στο ένα και στον άλλο, αλλά αυτό έχει δείξει ότι ούτε σοβαρά έργα γίνονται και πολλές φορές δεν γίνονται τα έργα.
Και επίσης, δέστε το πολλαπλασιαστικά πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα στη γραφειοκρατία που όλοι έχουμε βιώσει και αυτή που αναζητήκησε και αυτή που δεν είναι, σε σχέση με την οικονομική υπηρεσία και με την τεχνική υπηρεσία. Αυτή η δουλειά που γίνεται για ένα πρόγειο διαμορφωμένο που στην αρχή έχει πιο πολύ δουλειά, φανταστείτε να γίνεται εργά και εργά και εργά, δεν τελειώνουν τα εντάγματα ποτέ. Δεν πληρώνονται και υπάρχει αυτή η ανασφάλεια που οδηγεί στην αναποτελεσματικότητα και τα έργα. Αν αποφάσισε να φτιάξει μονογονεία. Απλά θέλω να παρατηρήσω το εξής και να το καταθέσω. Μαρία, συγγνώμη. Εδώ άκουσα κάποια πράγματα που είναι αντικρουόμενα. Άκουσα κάποια πράγματα που είναι αντικρουόμενα. Και θέλω να τα καταλάβω να παίρνω αμέσως μυαλό. Από τη μία, υπάρχει ένα υπερπλεόνασμα σάκου. Από την άλλη, υπάρχουν έργα τα οποία είναι απλήρωτα. Από την άλλη, υπάρχει μια διοικητική δυσλειτουργία. Από την άλλη, πρέπει οι πρόεδροι να περνάνε, και τα λέω όλα αυτά, επειδή είμαστε στο παραένα καταρτήσεις του τεχνικού προγράμματος και εν ώψη της ψηφίσεως του προϋπολογισμού. Και από την άλλη, υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο που στην πλειοψηφία του μεγάλη είναι όλοι καινούργοι άνθρωποι. Εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε αριθμία. Μπορεί να το περιέγραψε ο Δημήτρης Λότσαρης με την ανακοίνωση που έκανε, αλλά παρατηρείται μια τεράστια αριθμία. Μήπως μπορεί λίγο να μας πεις για να καταλάβω κι εγώ, γιατί υπενήχθηκες κάτι, να το πιάσουμε από εκεί. Ότι δεν έχει έρθει κάτι, λέει, από τις παραλίες. Γι' αυτό πήραμε λεφτά από τα διάθετα, τα βάλαμε τώρα για να πληρώσουμε ανελαστικές δαπάνες, όπως είπε και ο Σπύρος και όπως συμφωνήσαμε όλοι, ότι είναι τα δικαστικά έξοδα, τα οποία είπε ο Δήμαρχος ότι μπορεί στη συνέχεια, εάν και εφόσον εγκριθούν από το Υπουργείο Ιστορικών, να τα ξαναγυρίσουμε πίσω. Και τελικά βρισκόμαστε σε μια θελούρα. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ το λέω θελούρα. Μπορεί κάποιος να το διευκρινίσει. Αν λέω κάτι το οποίο είναι παράλογο ή δεν το έχω καταλάβει εγώ, να είμαι εγώ εκείνος που δεν το έχω καταλάβει. Εσείς τα έχετε καταλάβει. Όλα αυτά που τα πήρες. Γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ωραία, λοιπόν. Ξανά την αρχή φιλιά σου, παρακαλώ. Έχουμε την υποχρέωση που έρχεται από τη φορολογία εισοδήματος στον Δήμο, το οποίο κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με εισοδήματα που πρόκειται από τις μισθές των παραλίων. Ένα. Το οποίο έχει βεβαιωθεί, έτσι, αυτή είναι και καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τις υποχρεώσεις που είναι της αναπτυξιακής, που είναι 48.000. Τον παραλίων πώς έχει. Άχα. Τον παραλίων είναι 15 και 15. 3.000. Πάμε. Λοιπόν, 48.000 είναι της αναπτυξιακής, μαζί με το μεταπρόστιμο. Γιατί αυτό είχε βεβαιωθεί τέλος του 18. Μισθοδοσία είναι αυτά. Αυτά τα δύο πρέπει να ρυθμιστούν. Για να ρυθμιστούν έπρεπε να βγουν και τα χρήματα. Γιατί και υπόψη ότι ισχύει η δεκάμινη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε να βάλουμε τις 120. Οπότε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν γεννιόνται οφειλές στη διάρκεια μιας θητείας, βαρύνουν αυτόν κατά τη θητεία του οποίου γεννήθηκαν. Δηλαδή προκειμένου. Και το έχω ζήσει αυτό το πράγμα τότε και με τον κύριο Μιλινό, γιατί ήθελε να πάει ο άνθρωπος να μεταβιβάσει το σπίτι του και δεν μπορούσε να το μεταβιβάσει, γιατί πάλι ο Δήμος τότε χρωστούσε κάποια λεφτά και μας φέρνει από την Παλή. Στη συνέχεια με τον Αντώνη το Λάβρα, που χρωστούσε αναπτυξιακό δεσμό στους λογαριασμούς. Μετά στη συνέχεια με την Πολή του. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα δεν τακτοποιηθεί, θα έχουμε παρελθόμενα τέτοιες κατηγορίες. Και στον κύριο Σουσούδη, στην κυρία Παπαδόπουλου, την πάτησε. Γιατί να μην κάνουμε συζήτηση. Εγώ δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω και δεν καταλαβαίνω. Εσύ. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό με εσύ. Εσύ είσαι να καταλάβω όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα, ακούστε να σα πω. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο ότι πρέπει να ανεβαίνω στο διάβλιο. Όχι, δεν είναι να αναφέρουν, α πούμε, την τόνη. Γι' αυτό γίνεται και συνειδητά για να διευκρινίσουν τα πράγματα. Είναι πιο ωραίο γιατί εγώ όσο περνάω να διαβάσω κάτι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Θα σας πω, έχω ένα ερωτηματικό σε αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο. Όμως επειδή δεν είμαι σίγουρη αν είναι σωστό ή λάθος η άποψή μου, θα ρωτήσω την κυρία Κιτάτα κατά πόσο με επιτρέπεται αυτά τα πράγματα να είναι. Σε μια αναμόρφωση που λέω εδώ έχουμε μια αναμόρφωση του προϊσμού. Όλα τα άλλα τα ιδιολογία. Η ιδιολογία που μας φέρνει εδώ που μας φέρνει δεν είναι το θέμα της αναμόρφωσης. Να πρέπει να θυμίσω στους πιο παλιούς εδώ ότι πέρσι γύρω στην 1η Δεκεμβρίου ή 2 Δεκεμβρίου
Είχαμε την ίδια πάλι κουβέντα, πάλι και τώρα βλέπω το δώσει ότι διαφωνεί με το να πάρουμε το 12% του ΕΣΑΤΑ. Πέρσι την είχαμε πάρει πάλι το 12% του ΕΣΑΤΑ μαζί με τον Κυρουσούδη, με του πιο παλιού εδώ μιλάει την Αγία. Βέβαια, το ίδιο πράγμα είχαμε κάνει, ότι για περισσέψει και μετά να μην αναμόξω του κουλέσμου. Σήμερα φέτο διαφωνούμε, βέβαια αυτοί που διαφωνούσαν πέρσι είναι από την ελεύθερη ψηφία φέτο. Όχι όλοι, αλλά ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήμουν στους συμφωνούντες. Εγώ ο μόνος που συμφωνούσα πέρσι δεν συμφωνούσα και πέρσι. Και πέρσι. Αμέσως όλοι οι άλλοι έχουν κάνει κάτες. Εγώ να τα έχουν ξεκαθαρίσει. Να πάμε σε ψηφοφορία. Πέρσι σε πρόταση. Όχι μόνο για τον Αντώνη, γιατί Αντώνη, θεωρώ ότι διώχνει και το GDPR. Μπορεί να υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι σκοπιμένο όλα στο GDPR. Και όχι όλα, αλλά κάποια ονόματα. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Το θέμα μας είναι το θέμα μας είναι να δώσουμε τον ορισμό. Τώρα ο λόγος που μας οδηγεί να κάνουμε την αναμόρφωση. Δεν είναι αυτό το οποίο θα μπορεί να ανοιχτεί στη διάρκεια. Αλλά τώρα σε δύο δεσμεύσει. Το πιο δεδομένο στο δημοτικό συμβούλιο. Σε πολύ καλά κάνουμε το συζητήσαμε. Μπαίνει σε πρόταση λοιπόν, μπαίνει σε σφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής. Τονίζω πάλι όπως κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος, ότι σύμφωνα με το, σύμφωνα με τον νόμο, λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο 46/2019, μπαίνει σε πρόταση της σφορία μόνο η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, είναι η μόνη υποβληθήσα μέσα από την με τη διαδικασία που βλέπει ο νόμος. Και συνεπώς έγκυρες ψήφοι θεωρούνται μόνο οι ιδιωτικές ψήφοι και όλες οι άλλες θεωρούνται λευκές και οι άκυρες και η πρόταση ουσιαστικά περνάει ομόφωνα. Οπότε ξεκινάμε μια ψηφοφορία της οποίας το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Πάμε. Η Αδωνίδη. Θετικά. Της πρότασης της οικονομικής. Ναι. Ποιος είναι άκουσος, ναι. Και από την Κότση, ναι. Θετικά. Ποιος. Πακέδας, ναι. Κύριε Αδωνίδη. Ναι. Αλλά με την παρατήρηση του... Ψηφίζω θετικά, με την παρατήρηση όμως του Θόδωρη Σουσούδη να είναι δηλαδή πιο εισηγήσεις να καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Κύριε Δαλάκη. Θετικά με τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Μάλιστα. Κύριε Θετικά. Θετικά. Κύριε Δαλάκη. Θετικά. Θετικά. Εγώ για λόγους συνέπειας να ψηφίσω αρνητικά, διότι έχει μέσα και τις 70.000 για το επισκοπείο, η οποία ήταν αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος στο προηγούμενο συμβούλιο μας που είχαμε καταψηφίσει. Επίσης είχα 7 συνδυασμούς για το ίδιο θέμα και στο θέμα του Πορθίου. Και για το θέμα της ΣΑΤΑ, και εγώ ευελπιστώ, χαίρομαι για αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Αντί να σπάνε μικρά έργα, να κάνουμε κάτι πιο. Και μπορούμε και παρακάμψουμε αυτή τη διοικητική δυσλειτουργία. Αλλά εμένα για λόγους συνέπειας σε αυτό που είχα κάνει και στα δύο προηγούμενα συμβούλια. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτό είναι εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν, ομόφωνα. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Σαββούς, από τα εσείς. Θεωρούνται λοιπόν λευκές και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Τσαγούσης, ότι έχει έρθει και θεωρεί σωστό τη λογική να συγκεντρώνουν τα έργα, είναι καλό να μην δυναμητήσουμε τους Προέδρους. Είναι η εισήγηση της υπηρεσίας, είναι λογική συνέπεια της σκέψης μου, είναι πράγματα που νομίζω ότι έχουμε κάτι που δεν είχα κατά και προσπαθούμε να το μιλήσει. Άρα, ως Δημοτικό Συμβούλιο, καλό είναι να το στηρίξετε αυτό. Και όχι να παραπληροφορώ με τους παίρνει τη ΣΑΤΑ και να διευκρινίσω ότι ούτε πρόθεση έχουμε να πάρουμε κάποια ΣΑΤΑ, ούτε καμία ΣΑΤΑ υπάρχει γιατί δεν υπάρχει νομική υπόσταση στις τοπικές κοινότητες. Άρα είναι σημαντικό να πάμε σε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να το μόνο περπατήσει. Ωραία, πάμε στο δεύτερο θέμα. Παρακαλώ. Τι είναι αυτή. Είναι κουφή. Θέμα δεύτερο λοιπόν για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτου 2020. Και εδώ. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα έργο παρατηρήσεων από τον κύριο Σουσούδη για τον παγκοσμίο του Παναδεξάνδρου του Ιού Ορίζοντες. Το διαβάζω γιατί θα πέσει βασικά. Καταρχήν συμφωνούμε με το τεχνικό πρόγραμμα διότι φαίνεται χρήματα από τις άλλες χωριών και δεν είναι ξεκάθαρο το ποσό που αναλογεί. Παρακαλώ. Εντάξει και ενώ στο κομμάτι του τεχνικού που αφορά στο τεχνοπράγμα του εμπορικού εσόδου 13-22-010 φιλόδημος επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την εκτέλεση εργασιών ΟΤΑ.
Το ύψος της ενόμου χρηματοδότησης είναι 354.100 ευρώ, ενώ εσείς αναφέρετε και έχετε γράψει το πρόγραμμα ποσό 284.250.000. Κατά το 2019 έχετε προχωρήσει δεσμεύσεις αναθέσεις ποσό 24.800 για προκαθορισμένη αίθουσα, προκατασκευασμένη αίθουσα, που αναφέρεται ως συνεχιζόμενο, έχει γίνει απευθείας ανάθεση. Ποσό 29.881, το οποίο αναφέρεται σε νομικό πρόγραμμα για την ανάθεση έδρας και λίπες οδρόμου στην περιοχή Αγίου Νικολάου, στα δημοτική κοινότητα Πατσίμου. Ποσό 142.932 έχει συμπαρθεί. Διαπραγμάτευση για ανάθεση έργου δομική αποκατάσταση πλαγών αεροποίηση του ειδικού κτηρίου του θεωρητικού συμπροτήματο του Δημοτικού Σχολείου Πόρα Σάντου. Ποσό 7.200 για υποδιοποίηση κεντρικού αγωγού στην Παλαιόπολη. Έχει γίνει απευθεία ανάθεση. Ποσό 7.200 για πλακώστοση κερκίνων στην Παλαιόπολη. Θέλω να φέρετε στο ειζόμενο. Και ποσό 169.751 για επισκευή επισκοπείου όπου έχετε προχωρήσει σε έγκριση παρακολουθία των αξιολόγηση προσφορών από κατάσταση κυρίου Επισκοπείου Δήμου Άνδρα. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο ίδιο αναθέσεω ανέκριση 371.960, συνεπώ υπάρχει απόκληση έλλειμμα. 371.354 υπάρχει απόκληση 17.860 ευρώ. Επίση, αν προσθέσουμε και το ποσό των 8.680 που έχετε γράψει από το πρόγραμμα για διάλυση δρόμου με κωδικό που αναφέρεται στην ενόμου χρηματοδότηση, η απόκληση φτάνει στο ύψος 17.860 συν 8.680, 26.540. Από το ελληνικό πρόγραμμα, όπως αυτό μας έχει σταλεί, δεν έχει συμπεριληφθεί το ποσό χρηματοδότηση από το Ταμείο Παραγιατικών και Ταμείο για μελέτες του Δήμου Άνδρα ποσό 85.000 ευρώ. Για αυτούς τους λόγους, ψηφίζουμε αρνητικά στο ελληνικό πρόγραμμα. Έχετε κάτι από αυτού που. Ναι, έχω να πω ότι τα ποσά που έχει βάλει είναι χωρίς τις εκπτώσεις. Άρα δεν είναι κοντρά τώρα μείναμε. Χωρίς τις εκπτώσεις που βάλει. Ναι, γιατί ας πούμε στο σχολείο ότι κάποιο φύλαξε εδώ το 45.000 έδωσε. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή η απόκριση το 25. Ενδεικτικά τώρα το 26.000 ευρώ είναι η απόκριση. Εσείς είστε πάντως συνεπείς με τα βιβλία. Μάλιστα. Παρακαλώ, επί του θέματος αυτού του ελληνικού προγράμματος. Κύριε Πρόεδρε, το ποσό που αναφέρεται στο Ταμείο Παρακαθιστικών και Δανείων. 25.000 ευρώ είναι η αθημένη. Αυτά δεν έχουν προχωρήσει, έχω κάτι στα χέρια μου. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο, δεν υπάρχει κάτι, δεν είναι πιθανά να στον αέρα. Δεν υπάρχει, όταν η υπηρεσία δεν έχει στα χέρια της ανακοίνωση, δεν μπορεί να το βάλει. Είναι επισφαλής η χρηματοδότηση. Μάλιστα. Τρεις διευκρινήσεις. Υπάρχει ένας κωδικός που αναφέρει παροχές ένδυσης 6.400 προσωπικού. Ποια υπηρεσία, 20 είναι. Το μπροστά το εδώ, το κωδικό. 6061, 0061. 6061. Κάπου κωδικό. Παρακολουθείς ένδυση στο παιδικό πρόγραμμα. Ναι. Μήπως μιλάτε για τα τέλη. Α, είναι τα τέλη αυτά, συγγνώμη. Ναι. Παρακολουθείς ένδυση όλα αυτά είναι, είναι από τα τέλη. Αυτά είναι, αυτό που κοιτάζει είναι τα τέλη. Α. Δεν κοιτάω το κατεβατόπιμο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Καταρχήν, Γιώργο, νομίζω επειδή το έθεσε στα 85.000 του παρακαταθητών και δανείων, νομίζω πρέπει να το γνωστώ ότι έχουμε πει για το σχολείο τη χώρα. Που είναι δύο ποσά 50 και 34, που είχαν δεσμευτεί, μετά έγινε δωρεά και έχουμε πει να μεταφερθούν. Σωστά, πρέπει να αυτό. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα. Και νομίζω, συγγνώμη, ότι έχει ζητηθεί και τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πάνω σε αυτό. Ναι. Οπότε δεν μπορεί. Εγώ μία παρατήρηση, αν θέλετε, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω δηλαδή και στην ψήφιση τεχνικού προγράμματος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε ένα πολιτικό όργανο, το ανώτατο αποφασιστικό όργανο, που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να γνωμοδοτήσουμε για θέματα που δεν γνωρίζουμε, που είναι, χρειάζεται μια εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα είναι καθαρά δύο πολιτικές πράξεις. Άρα λοιπόν επί της διαδικασίας, αυτό νιώθω εγώ, θεωρώ πολύ σημαντικό σήμερα
να ήταν εδώ όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, να είχαμε ένα γεμάτο συμβούλιο, να μπορούσαν να μιλήσουν όλοι, για να γίνει καλύτερα η διαβούλευση, να υπάρχει ζήμωση, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Είναι γίνεται το σπίρο. Δηλαδή, το τεχνικό πρόγραμμα, όχι σε εδώ, το τεχνικό πρόγραμμα έχει γίνει μετά. Είναι ακριβώς οι προτάσεις που έγιναν από τα σπίρα. Το πιστεύω απόλυτα. Έγινε μια Τετάρτη 11 η ώρα το πρωί, αν θυμάμαι καλά. Απλά... Στα πλαίσια της εκτελεστικής. Α, και στα πλαίσια της εκτελεστικής. Ναι, οπότε οι πρόεδροι είχαν ήδη στείλει τις... Το εθνικό πρόγραμμα είναι ακριβώς να πάω στο πούλι και οι δύο πρόεδροι είναι παρόντες και θα ρωτηθούν και θα ψηφίσουν. Έχει προηγηθεί η διαδικασία και γι' αυτό δεν έχουν έρθει σήμερα. Και αυτό... Ωραία, και για να κλείσω και σου δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση καταρχήν. Και κατά δεύτερον, εντάξει, αυτό θα ήθελα να το πω μετά στην τοποθέτησή μου, ότι επειδή ξέρω ότι κάθε κοινότητα έχει υποβάλει προτάσεις και δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω αν υπέβαλε 10 προτάσεις και μπήκαν στο τεχνικό πρόγραμμα οι 8 ή 7 ή όπως έχει γίνει ο καταμερισμός των δαπανών, εγώ δέχομαι αυτό που μου λέτε ως διευκρίνηση, αλλά και πάλι πραγματικά δεν ξέρω. Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα νομίζω ότι θα έπρεπε το συμβούλιο μας να είναι. Να είμαι σε πλήρη σύνθεση, θεωρώ, και να, ο διάλογος να διεξαγόταν καλύτερα και να ήταν, ας πούμε, να φωτιζόντουσαν καλύτερα και η κωδική και τα θέματα και να γινόταν καλύτερη ποιότητα διαβούλευση. Αυτή είναι η όψη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι πραγματικά, επειδή δεν γνωρίζουμε εμείς τι προτάσεις έχει κάνει κάθε κοινότητα, και θα ήθελα να μας το πείτε ευθαρσώς ότι εάν δεν έχουν υλοποιηθεί αυτές οι προτάσεις ή αν δεν έχουν μπει στο εθνικό πρόγραμμα. Να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα ψηφίσω θετικά στο τεχνικό πρόγραμμα με το δεδομένο ότι έχουν υλοποιηθεί οι επιθυμίες των τοπικών προέδρων και των χωριών. Αν έχουν γίνει τροποποιήσεις ή οτιδήποτε σε κάποιες κοινότητες, θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Θέλει να πω λίγο κάτι. Οι προτάσεις των προέδρων με βάση την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος είναι φύσης αδύνατο να καλυφθούν όλες. Θα σου πω ένα χαριστικό παράδειγμα ότι οι προτάσεις της τοπικής κοινότητας Ματσίου μπορεί να ξεπεράνει 200.000 ευρώ. Αυτό που θα κάνουμε είναι και στο θέμα της ΑΤΑ. Η τεχνική υπηρεσία έχει όλες τις λίστες και μάλιστα τις έχει καταγράψει για να ξέρουν τι γίνεται. Όταν θα προκύπτουν χρηματοδοτήσεις εξτρά, ας πούμε, καλή ώρα η ψηφιδρία που έχει γεωτρήσει και έτσι, θα δούμε ποιος έχει ζητήσει τι. Όταν, ή τώρα περιμένουν κάποιες εξτρά χρηματοδοτήσεις για να μεταστεί στο ζημιό. Και εκεί μπορεί να γίνουν και κάποια έργα αντιπλημμυρικά που να έχουν ζητηθεί από τους προέδρους. Αλλά δεν μπορούν να καλυφθούν. Δηλαδή αυτό που είπατε, να καλυφθούν οι προθέσεις και οι προτάσεις των προέδρων, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Προτεραιότητες βάζουμε και όταν αρχίσουμε να φτιάχνουμε τους πρόγειρους διαγωνισμούς ανά περιοχή, θα ξαναγίνεται συνάντηση με τους προέδρους. Εγώ προέδρεψα και τους ίδιους προέδρους να είναι σε μία συχνή, τους πρότεινα μάλιστα να είναι και ο κύριος Αστράς εδώ. Εβδομαδιαία συνεργασία και συνάντηση με τις υπηρεσίες, κυρίως με την ελληνική υπηρεσία. Για να παρακολουθούν και τι χρηματοδοτικά προγράμματα προκύπτουν, αλλά και να επανακαθορίζουν τις ανάγκες. Ας πούμε στο Μπατσί τώρα, έχουμε μια ζημιά στον παραλιακό για ένα τυχείο το οποίο εξέλιξε. Αυτό μπορεί να ήταν προτεραιότητα πριν αρχίσει να γίνεται και είναι τώρα. Είναι κάτι ζωντανό. Απλώς δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι προτάσεις. Είναι καταγεγραμμένες όλες οι προτάσεις και οι ανάγκες και με βάση αυτές θα δουλέψουμε. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί αν κάποια κοινότητα έκανε 60.000 και τη στατιστικούν 30-40, ότι δεν μπορούν να καλυφθούν όλες αυτές οι προτάσεις. Η ιεράρχηση όμως, η σειρά με την οποία ας πούμε, θα υλοποιηθούν αυτές οι επιθυμίες είναι σε συμφωνία με τους ανθρώπους. Αυτό θέλω να ξέρω. Και ο επανακαθορισμός. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να χρειαστεί μια επικαιροποίηση της ιεράρχησης, γιατί ας πούμε, είπαμε το παράδειγμα στον Πατσίτσι. Εμείς με βάση τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μας προκύψουν στην περιστημάτη στη διάρκεια της χρονιάς, θα είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τους προέδρους για να μπορούμε να κάνουμε. Να τα αποκριθούμε όσο μπορούμε σε αυτέ τι πέρα και στην προτεραιότητα βάζουμε δύο φίλου. Στην εκτελεστική είχαν κληθεί όλοι οι προέδρες. Και είναι 80-90% συμμετοχή. Και να διευκρινίσουν να μην θεωρηθεί λαϊκισμός έτσι. Δηλαδή, το ότι οι καταθέσεις των προγραμμάτων της κοινότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί και πανάκια. Εγώ να συμφωνήσω σε αυτό που λέτε και σε αυτό που λέει τα Σούλα, ότι εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι η ιεράρχηση τέλος πάντων αυτών που έχουν πει είναι στη συμφωνία της κοινότητας. Μέχρι εκεί. Εγώ απλά ήθελα να πω ότι αν ένα σύστημα είναι καλύτερο από ένα άλλο, αρκεί να το δούμε στην πράξη αυτό,
δηλαδή αυτό που ισχύει το Δήμαρχος, να κάνουμε πιο διαγωνισμούς, δηλαδή ομαδοποιημένα. Απλώς εκεί έχω μια ένσταση ως το πόσο μπορεί η τεχνική υπηρεσία να υποστηρίξει αυτό, από θέμα δηλαδή ανθρώπινου προσωπικού, και κατά πόσο δεσμεύονται οι εργολάβοι που θα προκύψουν ότι θα πάνε να κάνουν και το μικρό το έργο στο απομακρυσμένο χωριό ή θα επιλέξουν τα φιλέτα, να το πούμε έτσι, του κάθε έργου. Δηλαδή εκεί έχω μία που πρέπει να το προσέξουμε. Εκεί είναι η επίβλεψη του πρόεδρου. Οι οδηγίες που είχαμε ήταν να ιεραρχήσουμε εμείς τα έργα. Εάν κάποιος δεν τα ιεράρχησε, είναι λάθος δικό του. Λοιπόν, πάμε στη συμβουλία. Κυρία Φερμίτου. Ναι. Κύριος Κυριακός, ναι. Κυρία Πεντηκότης, ναι. Θετικά. Κύριος Βαγγέλας, ναι. Ναι. Ναι, λοιπόν, ο κύριος Σαρής για το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητάς του. Κύριε Στράτος. Ναι. Ναι, για το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας του Αμήρα. Θα ψηφίσω όχι. Συντάζομαι τη θέση του κ. Σουσούρη, αλλά συγχρόνως και με του κ. Τσαούση, που είπε για τα τεχνητά. Όχι, λοιπόν. Όχι, εγώ είπα όχι, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του επικεφαλής μας. Όχι, λοιπόν, κ. Τρανάκος. Όχι. Όχι, κ. Τρανάκος. Όχι. Όχι, ναι. Ναι, ο κύριος. Κύριε. Όχι, ο κύριος. Ναι, ο κύριος Τσουμάς. Τρεις φορές, ναι. Τρεις φορές, ναι. Τρεις φορές, ναι. Εγώ ψηφίζω θετικά στο τεχνικό πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Αστράτου, του κυρίου Σαρή. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην πράξη την επικρότηση των Προέδρων με την ψήφο τους. Μακάρι να είχαμε ανοιχτό συμβούλιο σήμερα. Και προφανώς εδώ θα είμαστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα παρακολουθούμε και τις μελλοντικές ενδεχόμενες αναμορφώσεις που θα έρθουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πω όχι σε ένα πλάνο, σε ένα σχέδιο που τη δεδομένη στιγμή αποτελεί ένα σχέδιο. Έτσι, και που έχει την συνέντευξη των Πρόεδρων. Ναι, εγώ με τις προϋποθέσεις. Ναι, εγώ με τις προϋποθέσεις. Ναι, και με δεδομένο να επισημάνω ότι έχουν έρθει και έργα από την προηγούμενη περίοδο, τα οποία οφείλουμε να τα σεβαστούμε και αν μη τι άλλο, επειδή η διοίκηση έχει συνέχεια, πρέπει να το υπηρετήσουμε αυτό. Και πλέον τούτου, θα πρέπει να υπομονήσω απλά έτσι στο σώμα ότι σίγουρα στην πορεία θα υπάρξουν και νέα έργα, τα οποία θα βγουν ως προτάσεις, τις οποίες θα θέλαμε εμείς ως νέα διοίκηση να υπάρχει. Και να προσαρμοστήσω και κάτι το οποίο άκουσα. Όταν πάμε σε ομαδοποίηση έργων αναφορικά με τις κοινότητες που ελέγχει από μέρος του Γιάννη, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη τεχνική περιγραφή. Άρα λοιπόν, όποιος ανάδοχος, είτε ένα έργο περιγράφεται και είναι σπασμένο σε 10 σημεία, είτε είναι σε 5 είτε σε 4, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, θα πρέπει λοιπόν να το ολοκληρώσει το 100%. Άρα, το λέω επικουρικά και διευκρινιστικά. Δηλαδή είναι σωστό αυτό που πάει να γίνει. Το επικροτώ και εγώ και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε και μια ποιότητα των τελικά έργων που θέλουμε να κάνουμε στις κοινότητες. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ονομάζεται όλη τη διαδικασία που έχει βγει στο τραπέζι για το επικείμενο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 με την υποσημείωση ότι θα πούμε και το πλέον έργο. Και εγώ ναι, λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε Γιάννη. Θέλω να αναφερθώ στις αρνητικές ψήφους της παράτακας του κυρίου Τσούτη. Επειδή εδώ, όπως είπε ο κύριος Γιαννίσης, θα έρθουμε να φτιάξουμε και να υλοποιήσουμε έργα τα οποία είναι την προηγούμενη διοίκηση, δεν λέω ότι δεν έπρεπε να ψηφίσουν αρνητικά, αλλά όχι σε όλο το τεχνικό πρόγραμμα, σημαίνει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορούσαν να έκαναν κάποιες ενστάσεις και να ψηφίσουν αναλυτικά σε κάποια κομμάτια του τεχνικού προγράμματος, θα ήμουν απόλυτα σύμφωνος. Θα το να ψηφίζουμε αναλυτικά ένα τεχνικό πρόγραμμα εξ ολοκλήρου που αφορά και έργα σάτα της παλιάς διοίκησης του κ. Σουσούδη, το θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά. Να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι καθαρίσουμε. Καταλαβαίνω τι θα πείτε, παρακαλώ, να μην γραφτεί η κριτική του ψηφοφορία στα πρακτικά. Δεν επιτρέπεται κριτική μετά την ψηφοφορία και στην ψήφο. Καταλαβαίνω την άποψή σα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κρίνει. Δεν κρίνει.
δεν κρύβονται ψήφους, οπότε δεν γράφεται κάτι στα δεν χρειάζεται να απαντήσετε κάτι. Ομόφωνα λοιπόν με το σκεπτικό της προηγούμενης απόφασης, καθώς οι διαδηλωτές ψήφοι θα διευθερούνται μόνο οι ψήφοι οι οποίοι είναι υπέρ της πρότασης και οι υπόλοιποι υπερθερούνται μερικέ και δεν λαμβάνονται υπόψη για την πλειοψηφία. Πάμε στο εδώ. Αναπροσαρμογή ημί δημοτικών τελών. Και εδώ λοιπόν σας έχει δοθεί η σύγκριση. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Του το ράκο κάτι πέρα που πρέπει να. Εδώ δεν έχουμε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι η ίδια πρόταση με του κ. Σούδη με την προηγούμενη. Ό,τι αφορά τις, τα δημοτικά τέλη, τα λέει και το δημοτικό πρόγραμμα. Μπορώ να ενημερώσω κάτι στο σώμα. Βάσει με το νέο νόμο 46-47 του 2019, θα δηλώσουν τώρα τα παραπάνω τετραγωνικά. Τα έχουμε μια αύξηση εσόδου. Έτσι δεν είναι, θα έχουμε γύρω στο 20% σίγουρα μια αύξηση εσόδου. Μέχρι 31 του 20. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί δεν μπορούμε, αφού θα έχουμε μια αύξηση εσόδου, να κάνουμε μια ισορροπία στα έσοδα και να κάνουμε, αν μπορούμε, μια μείωση στα δημοτικά τέλη. Μια που αυτή τη στιγμή η οικονομία μας είναι σαν νησί και σαν κάτι και δεν είναι τόσο καλή και δυνατή. Να δείξουμε ένα αυτό και να ισορροπήσουμε αυτό το 20% της άκρης. Θα πρέπει να είναι εισπραγμένο. Θα πρέπει να. Όσον αφορά τα τέλη, το οποιοδήποτε έσοδο πηγαίνει βάσει των εισπραγμένων. Θέλω να σας πω άρα δηλαδή πιστεύω ότι για τα μία κρίτη που θα έχουμε εικόνα θα μπορούμε να κάνουμε αυτό. Μετά τη διαδραστική, δεν μπορούμε να μετρούμε. Υποθέτω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε με μελλοντική, με μελλοντική ελπίδα, με επιθυμία να πούμε σήμερα ότι είναι όλα. Μετά, φυσικά, άμα δούμε ότι υπάρχει έσοδο που είναι μεγαλύτερο, μπορούμε φυσικά να προχωρήσουμε σε καινούργια πρόσφαση. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι αν χρονικά είχαμε το δικαίωμα να πειράξουμε τα τέλη, δηλαδή, όχι ότι μας τα απαγορεύεται, θα έρχονταν πολύ πιο πίσω από τον υπολογισμό. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε και θα αναφερθώ σε δύο σημαντικά σημεία. Στην πραγματική σωστή διαχείριση των απορριμμάτων που θα ανέβει το κόστος και ιδίως στη σωστή λειτουργία των βιολογικών, θα είχαμε εισηγηθεί ήδη την αύξηση των τελών. Πρώτον, χρονικά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεύτερον, θέλω να έχουμε μια πλήρη εικόνα σαν διοίκηση, ότι είναι λάθος ότι να λαμβάνουμε πρώτη Σεπτέμβρη, αλλά δεν έχεις μια πλήρη εικόνα για να φτιάξεις το δικό σου προϋπολογισμό με τα δικά σου τέλη στις πραγματικές ανάγκες. Απλώς θα σας πω ότι σκεφτείτε ότι πέρσι οι βιολογικοί νομίζω στοιχίζανε δύο απευθείας αναθέσεις, σαν 19, από 24.000-48.000, αλλά δεν λειτουργούσαμε και το ξέρουν πολύ καλά οι Κοφιανοί. Είναι έργο υποδομής που πρέπει να να λειτουργήσει. Υπάρχουν προβλήματα στη σχέση, το έχουν ζήσει πολύ έντονα στα μυδρούσα, δεν είχαν σταλεί λογαριασμοί, άρα είναι σημαντικό αυτό που λέει η κυρία εδώ, ότι είναι τι έχουν εισπράξει, άρα έχουν πρόβλημα εισπραξιμότητας. Χωρίς να είναι δεσμευτικό η εκτίμησή μου είναι αυτή ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε άξιο των τελών. Γιατί πραγματικά δεν βγαίνει αυτή η λειτουργία, γιατί βλέπαμε και το παράδοξο συντήρηση στην ίδρυψη, στην αποχέτευση να μπαίνουν στην ΙΣΑΤΑ με τα χαρά επενδυτικό και δεν βγαίνουν τα χρήματα. Υπάρχει μια ελπίδα, ίσως και από αυτό που προσαντώνει σε σχέση με τα έσοδα, υπάρχει και μια ελπίδα με την αύξηση της εισπραξιμότητας. Όπως επίσης υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο πόσοι τελικά εδώ στη χώρα και στο πόρτο φαντάζομαι ότι η Ελλάδα στη χώρα ακόμα περισσότερο έχουν συνδεθεί και έχουν αναλάβει το κόστος της ποιοτικής επεξεργασίας των λιμάτων από τη λειτουργία του βιολογικού. Άρα θα συμφωνήσω με σοβαρό πρόβλημα εισπραξιμότητας, αλλά με τα δεδομένα νούμερα που έχουμε τώρα δεν βγαίνει. Η εκτίμηση μου είναι αυτή. Θεωρώ όμως ότι και με την αποστολή των λογαριασμών θα διεκδικήσουμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε σε μια κανονικότητα του λογαριασμού μέχρι τέλος του 20, αν καταφέρεται. Και με τις νέες συνδέσεις που είναι υποχρεωτικό να γίνουν, ότι από εκεί δεν αυτό το έσοδα και σε ένα από αυτό που είπες. Άρα θα ανοίξουν μια κουβέντα σε σχέση με το ύψος των τελών κάπου τον Ιούνιο, για να εκτιμήσουμε την κατάσταση μέχρι τότε και να δούμε αν πρέπει να οδηγηθούμε ή όχι στην άξη. Επειδή έκανε αναφορά και ο Δήμαρχος στο θέμα των βιολογικών, βλέπουμε ας πούμε στον κωδικό 66-62-0-35, που έχουμε ένα ποσό 120.000 για τους βιολογικούς της Δημοτικής Ενότητας Άνδρων και Κορφίων. Στη συνέχεια, ο ίδιος κωδικός 0037, πάλι για το ίδιο θέμα, σπάει ένας κωδικός σε 12.300,
ο 38 για το ίδιο θέμα σε 12.400, ο 39 για το ίδιο θέμα σε 27, σε 24.700 και ο 40 το ίδιο. Ήθελα απλά να ρωτήσω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεικόνηση. Η ιδεολογική αφού είναι ο κόστος λειτουργίας, ωραία, απασχολείται ένας, έχετε έξοδα συντήρησης, υπάρχει ένας εργάτης από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένας ηλεκτρολόγος, υπάρχει ένας χημικός μηχανικός. Όλο αυτό το πράγμα μέχρι που να έρθει να γίνει ένας διαγωνισμός υποτυπωδός, πληρώνουμε πλησίως με συμβάσεις 24.800 και 24.800 αναδημοτική ενότητα. Αυτός λοιπόν, και στην Ενδρούσα. Στη χρήση που έχουμε, δεν έχει προλάβει, έχει συναφεί η σύμβαση, δεν έχει προλάβει να προωθηθεί. Εκτιμούν ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν απορροφηθεί τα 12.400. Άρα θα παρουσιάζουμε σαν συνεχιζόμενη σύμβαση το 2020. Από την άλλη μεριά, μέχρι που να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού, γιατί μιλάμε για ανοιχτό διαγωνισμό, υπάρχει μία περίοδος ώστε να γίνουν δημοσιεύσεις, να γίνουν ενστάσεις κτλ. Άρα η υπηρεσία πρέπει να έχει προνοήσει και να εξασφαλίσει την αντίστοιχη πίστοση. Βάζουμε λοιπόν και άλλα 24.800 αναδημοτική ενότητα. Αυτά δεν είναι σίγουρο ότι θα προωθηθούν, έτσι. Το βέβαιο είναι ότι χρειαζόμαστε ετήσια γύρω στα 200 χιλιάρικα για να λειτουργούν όπως πρέπει οι ιδεολογικοί και τα αντιλοστάσια τους. Είναι το λειτουργικό τους κόστος. Μέχρι που να γίνουν αυτά, έχουμε την τρέχουσα χρήση που θα δούμε πώς θα πάει, είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε τα ποσά και έχουμε και τη χρήση που έρχεται. Οπότε βάζουμε το αντίστοιχο ποσό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα προωθηθούν, αλλά πρέπει να προνοήσουμε να υπάρχουν τα χρήματα. Όταν σε αφορά παροχές αίτησης, ξέρω ότι μπαίνει κάθε χρόνο, αλλά θα ήθελα να δω να επισημάνω ότι δεν έχω δει ποτέ και επί προηγούμενης διοίκησης. Υπαλλήλου σου δήμου να φοράνε κάποια συγκεκριμένη αίτηση και μέτρα ασφάλειας. Το είχα επισημάνει και στο παρελθόν, το ξαναλέω και πάλι. Αν είναι να μπαίνει αυτός ο δικός, να δω έναν υπάλληλο να λέει να φοράει κάτι δήμο άνδρος, να φοράει το κράνος, τα γάντια του, τα παπούτσια ασφάλιση που πρέπει να φοράει, έτσι. Αλλιώς να μην το βάζω, δεν έχει νόημα. Να σας πω κάτι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάλουμε. Δεν είναι τώρα προς... Περισσότερο το λέω για να ακούσουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και για να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ο άλλος σχέδιος όσον αφορά την υπηρεσία απεντώνωσης μακτονίας μέσω άνδρου 24.800. Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει και μία από την περιφέρεια του Αιγαίου μία δέσμευση για την επόμενη τριετία που αφορά απεντωμώσεις κλπ. Μήπως το ποσό αυτό είναι μεγάλο. Αυτό είναι άλλο το νησί. Το 24.800 είναι και τα πάντα και τα χημικά και η αλλοκλήση. Ναι, και η περιφέρεια έχει ένα μεγάλο ποσό, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα. Είναι για τετραετία και όλα αυτά. Είναι 17.000 και το πλούσιο. Είναι 17.000. Το ποσό αυτό μου φαίνεται κάπως μεγάλο, αλλά το άλλο αφορά το κωδικό αμοιβές προσωπικού λειτουργικής επιχείρησης αναπτυξιακή. Ξανασυζητήσαμε προηγουμένως στο αναμόρφωση του υπολογισμού και αναφέραμε ότι γίνεται αναμόρφωση και δεσμές ποσών για την αναπτυξιακή. Εδώ έχουμε πάλι θέμα αναπτυξιακής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τελικά η αναπτυξιακή. Πού θα μεταφέρεται, σε ποια ποσά θα πηγαίνει, από πού θα τραβάει από το Δήμο, ας πούμε. Σαν διαδικασία. Θα τραβάει τα αποδοτικά, θα τραβάει από το τεχνικό πρόγραμμα, από πού θα τραβάει. Λοιπόν, είναι υποχρεωτικό να εμφανίζεται σαν υποχρέωση σε κάποιο κωδικό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στην υπηρεσία καθαριότητας, είναι στην υπηρεσία 20, ο νομοθέτης τι λέει, ότι οι δικαστικές αποφάσεις τοποθετούνται στην υπηρεσία στην οποία θα πήγαιναν εάν ήταν μια ομαλή κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή αν πήγαιναν δικαστικά και τους τα οφείλαμε, όπως έχει γίνει και πριν από λίγο καιρό, πριν από δύο μήνες, πάλι την υπηρεσία 20 τα βάλαμε. Το εμφανίζουμε σαν υποχρέωση και η δικαστική απόφαση όταν θα γίνει πρέπει να προκύπτει μέσα από το σύστημα. Αλλιώς δεν μπορεί να ενταματοποιηθεί. Δηλαδή τώρα δεν προλαμβάνουμε μια δικαστική απόφαση. Εδώ τώρα, αυτό με τα δικαστικά, εμείς το ξέραμε ότι είχε έρθει η απόφαση. Ναι. Ωραία. Πού θα θέλετε στο σύστημα. Σαν υποχρέωση.
υποχρέωση του Δήμου, δεν πρέπει να φαίνεται σε κάποια υπηρεσία. Δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι είναι από δικαστική απόφαση υποχρεωτικά κατά κάποιο τρόπο. Δεν φαίνεται, είναι στην αιτιολογική έκθεση. Τα παιδιά που δουλεύουν στην αναπτυξιακή έχουν έρθει στην υπηρεσία. Αυτή ήταν το πρώτο όταν τακτοποιήθηκα, ναι. Μπήκαν οι δύο στην υπηρεσία 20, στην υπηρεσία καθαριότητα. Εκεί του βάλανε και η Μαριγούλα μπήκε στην υπηρεσία 10. Οπότε η υποχρέωση. Δεν οδηγάνε τα μηχανήματα αυτά. Είναι νόμιμα που οδηγάνε τα μηχανήματα. Στη κρίση του 20 λέω ότι θα του αλλάξουν. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα είναι θέμα διοικητικό. Εγώ σα λέω τώρα τι ισχύει. Στην υπηρεσία δεν είναι διαφορετικό. Πού του βάλουμε. Δεν ξέρω. Υπηρεσίε είναι το νόμο, αλλά από τη στιγμή που έχουν να διαχειριστεί, είναι νόμο. Υπηρεσίε είναι. Τώρα, αναφέρουμε αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματο στο χρησμό των κρατιών και όχι στον χώρο για παρακολουθήσει σε δικασίε 450.000 ευρώ. Εγώ δεν αμφισβητώ τα ποσά έτσι. Απλά επειδή θεωρώ το ποσό το συγκεκριμένο ότι είναι. Όχι μόνο εγώ, πιστεύω όλοι μας ότι είναι τεράστιο το ποσό. Δεν είναι τεράστιο. Είναι παραπάνω, κύριε Τρανάκο. Παραπάνω, ναι. Γι' αυτό λέγεται. Παραπάνω τεράστιο. Όχι, δεν καταλάβατε. Μπορεί να αρνηθείτε παραπάνω. Τέλος πάντων, ακόμα. Θα πρέπει πιστεύω κάποια στιγμή να πούμε, γιατί σε συνδυασμό με εδώ που λέμε σύνταξη σχεδίου εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας 6200. Πιθανολογώ ότι για αφορά κάποια μελέτη για την κατάσταση δημοτικού φωτισμού, μελέτη κλπ. Το πιθανότερο, ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα τρέξουμε κάποιο πρόγραμμα να αλλάξουμε, ναι. Να αλλάξουν οι λαπτήρες, τουλάχιστον αυτό το ποσό να μειωθεί κατά πολύ, γιατί είναι κρίμα να πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο, να το πω έτσι, σε φωτισμό, αφού υπάρχει δυνατότητα, αν αλλάξουν οι λαπτήρες μελέτη, να υπάρχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση του Δήμου. Με δεδομένο ότι με τον κανονισμό αποχέτευση η σύνδεση όπου έχουμε βιολογικό είναι υποχρεωτική, θα πρέπει να γίνει σύνδεση όλων των ακινήτων και προβλέπει ο κανονισμός ότι γίνεται υποχρεωτικά και οι χρεώσεις και τα πάντα. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει στον προϋπολογισμό των εξόδων, που δεν το είδα αυτό κάπου, σε κάποιο κωδικό, να υπάρχουν κονδύλοι για να γίνουν οι δευτερεύοντες αγωγοί, δηλαδή να γίνουν καταθλιπτικοί αγωγοί, οι οποίοι να πέφτουν στους κεντρικούς αγωγούς, για να μην συνεχίζουν τα λίμματα να πέφτουν στη θάλασσα. Αυτό. Ο κονδύλος υπάρχει. Ποιος είναι ο κονδύλος, δεν μας τον είπατε. Το είπατε και προχθές, αλλά εκείνη την ώρα δεν ήταν. Ποιος είναι ο και κάτι τυπογραφικό για να βοηθήσω λίγο. Εξημέρι να το βρίσκω. Εκεί που λέτε δικαίωμα σύνδεσης οικιακής επαγγελματικής 150 ευρώ η παροχή, μετά λέτε δικαίωμα επανασύνδεσης 50 ευρώ, μετά λέτε δικαίωμα μεταφοράς συνδρομητητής στον έμπικο από τον ιδιοκτήτη κλπ. Και εκεί δεν γράφεται ότι γίνεται δωρεάν μάλλον, ούτε γράφεται κάποια τιμή. Έχει γραφτεί δικαίωμα, χωρίς να λέει καμία τιμή δίπλα. Εκεί που λέει τέλη ίδρυψη, για να βοηθήσω. Αυτό κάτι να συμπληρώσει με κάποια λέξη. Πρώτα ο Θεός το Μάιο το νέο ήταν η παραγωγική συνεργασία με τον Θεό. Στη σύνταξη των νέων παιδιών. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτά κύριε Μαθιό είναι η εύλογη απορία. Δεν έλαβε καμία αλλαγή. Εγώ το εκείνο το άλλο με ενδιαφέρει γιατί είναι θέμα δημόσια υγιεινή. Το είπα στον Δήμαρχο και προχθές το. Να σου δεν υπάρχει αυτό το κονδύλι. Στην δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Ωραία. Να προνομίσουμε λοιπόν ότι δεν είναι περσινά, άρα ούτε περσινά. Και εδώ έτσι μου πάει. Δεν σημασία. Ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε το αυτό. Είναι στο πρωτοκόλλο, συγγνώμη. Μα το θυμάμαι γιατί το είχα βάλει. Δεν ήταν συνδέσεις κρεατείο. Συνδέσεις κρεατείο με κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης και αντιοστάσια ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ. Πού είναι αυτό, είναι το είναι κύριε ο τρίτος από το τέλος. Και αφορά το παραπόρτι, το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είχε κάνει μελέτη τεχνική της. Σε είδα έγινε στο χαπί, κύριε Αντρίου. Μέχρι να μην πάρω, λέω. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε λόγω. Λέμε, ναι. 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 Ναι
Συνθήκες αποκλεισμού των συμβούλων λόγω του απαγορευτικού. Έγινε μετατροπή του τακτικού συμβουλίου σε έκτακτο. Να πω εχθές, δεν ξέρω αν ο Γιάννης ο Μήνας μπορεί να το επιβεβαιώσει, ήμουν ο μοναδικός που πήρα πάλι το αυτοκίνητο του συνετή, ήρθα μόνος μου, δεν παρέστηκε κανείς από τη δημοτική αρχή, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, πέρασε ένα τακτικό μόνος μου και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά πραγματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Είναι σημαντικό κάποια στιγμή να έρθει ένας κανονισμός λειτουργίας, να είμαστε όλοι on the same page που λέμε, δηλαδή να συμφωνούμε, για να μπορούμε να συζητάμε. Θεωρώ σήμερα για μια χαρά η συζήτηση, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή όχι. Αλλά πραγματικά θέλω να ακουστεί. Θέλω να ακουστεί και κάποια στιγμή, μόνο να ακούγεται. Να ληφθεί και υπόψη. Γιατί κάποιοι σαν εμένα κάνουν κάποιες υπερβάσεις. Και αυτό είναι καλό να ακουστεί στην αίθουσα, γιατί όχι να γράψετε στο διαδίκτυο και μόνο έτσι. Θα μπορούσα να γράψω και εγώ, γιατί δεν είχα νόημα να μιλήσω. Αυτό δεν σα αρέσει, αλλά το χθε είναι απαγορευτικό. Τώρα, αυτό το θέμα ήταν πρέπει να γίνει χθε,